Βασικές πηγές για την αρχαιότητα είναι Πλούταρχος, Ξενοφών, έτσι, η πολιτεία των Λακεδαιμονίων, Παυσανίας, Αριστοτέλης στα πολιτικά, κάνει φοβερές αναφορές στην παιδεία και τα λοιπά και τους θεσμούς, όχι μόνο της Σπάρτης και των Λακώνων, αλλά παντού. Και για τους χρόνους τους πριν την εθνική παλιγενεσία και κατά τη διάρκεια, κυρίως είναι οι ξένοι περιηγητές οι οποίοι ήταν αυτόπτες μάρτυρες αυτών που γινόταν. Και βεβαίως αψευδέστατοι. Θα ξεκινήσω λοιπόν από την αρχαιότητα για να σας πω ότι υπάρχει μια μεγάλη παρανόηση και πλάνη, ένα ψεύδος μεγάλο, για την αρχαιότητα που αφορά τη θέση της γυναίκας γενικώς. Αυτό που λέμε δούλους εμείς, και το περιβόητο ζήτημα της ομοφιλοφιλίας. Έχει ρηχθεί πολύ λάσπη, ενώ έχουν διασωθεί νομικά κείμενα, έχουν διασωθεί ψηφίσματα, πράξεις και πάνω απ' όλα τόσο οι νόμοι του Λυκούργου όσο και οι νόμοι του Σόλωνος, που προσδιορίζανε τα δύο μεγάλα πολιτεύματα τα οποία υπήρχαν στον ελληνικό χώρο. Μην το ξεχνάμε αυτό. Λοιπόν, άμα θέλετε, μπορούμε να κάνουμε μια άλλη ομιλία για το άλλο σύστημα, δηλαδή το Ιωνικό, Αθηναϊκό, έτσι, άλλη φορά, και να δείτε και τις συγκρίσεις. Η γυναίκα μπήκε σε καταδίκη με το χριστιανισμό. Μην το ξεχνάτε ποτέ αυτό. Και μην ξεχνάτε ότι στη Μακόν της Γαλλίας το 586 έγινε μία σύνοδος όπου με εξαίρεση τον εξαίρετο άνθρωπο και αν θέλετε εκπρόσωπο της Χριστιανικής Εκκλησίας, τον Μέγα Βασίλειο, γι' αυτό δεν τον κάναν Άγιο. Λοιπόν, που διεφώνησε. Όλοι εκεί, γιατί δεν είχε γίνει το σχίσμα, είπανε ότι η γυναίκα δεν έχει ψυχή και δεν είναι άνθρωπος. Και όχι μόνο αυτό, συνόδευσαν το μήνυμα το οποίο θα στελνόταν παντού, ότι εκ γυναικός ερεί τα φαύλα. Από όλες όμως τις κυρίες της αρχαιότητος, σε όλες τις πόλεις, η Σπαρτιάτισσα δεν ήταν απλά η πιο χειραφετημένη γυναίκα της αρχαιότητας, και σωστά χειραφετημένη, σωστά χειραφετημένη, αυτό μας το λέει ο Πλούταρχος, έχοντας δύο φράσεις, τις οποίες σας τις λέω σε μετάφραση, όπου έλεγε ότι είχαν αυτή τη χειραφέτηση, αλλά δεν ήτο λέει τίποτα το άσεμνον, διότι υπήρχε η αναγκαία, το αναγκαίο ήθος και η αγαθότητα σε αυτές. Και το λέει αυτό ο Πλούταρχος που ήταν αρχιερέας στους Δελφούς. Λοιπόν, να δούμε λιγάκι πώς εκπαιδευόταν. Είχε την ίδια ακριβώς εκπαίδευση με τα γόρια. Ακριβώς την ίδια.
Γιατί στόχος ήταν να προκληθεί και στα άρενα και στα θύλαια ευγωνία. Συνειδητό ήταν αυτό σε αυτούς. Θα σας πω για την ενηλικίωσή τους που ήταν στο 18ο έτος της ηλικίας και θα σας πω ότι δια νόμου απαγορευόταν όχι μόνον οι νέες αλλά και οι ηλικιωμένες κυρίες να κάνουν οι σπαρτιάτισσες βαριές δουλειές. Διότι λέει απίδων, από το ρήμα απάδω, δεν ταιριάζουν, απίδων στην ελευθέρα φύση, την ανθρώπινη. Και θα σας διαβάσω μετά, προς το τέλος για την αρχαιότητα, ονόματα από διασύμους μαθηματικούς, κυρίες που διεκρίνονται σπαρτιάτισσες στους Ολυμπιακούς. Γιατί αυτό που δεν σας έχουν πει είναι ότι υπήρχαν οι Ολυμπιακοί των Αρένων και οι Ολυμπιακοί των Θηλαίων που ήταν τα ιερέα της Ήρας. Ενώ για τους Άρενες ήταν του Διός. Και λεγόταν Πανελλήνιος Ζεύς, έτσι. Λοιπόν, και γιατί αυτό, γιατί οι γονίζοντο γυμνοί. Και ήτανε άδικο για τον 18άρη τώρα να του έχεις δίπλα την 18άρα ή την 20άρα και μάλιστα έχει μείνει, το έχουμε σε τέσσερις το έχω βρει από την αρχαιότητα. Μιλούσανε για τη Σπάρτη και την ονόμαζαν καλλιγύνεκον. Με γυναίκες που είναι εκπρόσωποι του κάλους. Η ομορφιά τους ήταν περιζήτητη. Ανατριχιάζω ενθυμούμενη αυτά που διάβασα σε τέσσερους αρχαίους συγγραφείς. Και μας έχει μείνει το 11 χιλιοστών από την αρχαιότητα. Σκεφτείτε δηλαδή τι θα είχαμε αν τα είχαμε όλα. Ναι, έχει καταστραφεί. Και όχι τυχαία. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε. Τα περισσότερα για την αγωγή τα πήρα από του Ξενοφόντος, την πολιτεία των Λακεδαιμονίων, έτσι. Λοιπόν, ανατροφή τους αποσκοπούσε, όπως σας είπα, στην ανάπτυξη γεροδεμένων και ωραίων σωμάτων. Στη φυσική υγεία, αυτό ήταν και για τα τέκνη, είχαν την ίδια με τους Άρενες εκπαίδευση και μάλιστα στη Σπάρτη, γιατί παντού γινόταν αυτό, αλλά στη Σπάρτη είχαν και καθαρά ανδρικά αγωνίσματα, όπως είναι το ακόντιο, η πάλι, η δισκοβολία, έτσι. Μπορείτε να τα διαβάσετε αυτά και να δείτε για τις επιδόσεις τους, γιατί εγώ από ένα πήρα, γιατί δεν θα έχω χρόνο πολύ, να μην σας κουράζω. Στο Πλούταρχο, στο Λικούργο, στους βίους, έτσι, στο Λικούργο. Εκεί θα τα δείτε αυτά. Μάλιστα, για τα αγωνίσματα είναι 14,2. Να το βρείτε στην αρρύθμιση. Όμως, ήταν φημισμένοι για την υπασία οι Σπαρτιάτισσες. Και μάλιστα, οδηγούσαν αυτά τα περιβόητες άμαξες, οι οποίες είχαν δύο άλογα. Αυτά ήταν και ήταν οι νίωχοι, τα κατήφθηνων, έτσι. Αυτά είναι οι περίφημοι δίφροι, έτσι. Ωραία. Ιερουργούσαν και ήταν επόπτριες σε ιερούς αγώνες που γινόντουσαν στα πλαίσια ιερών τελετών. Μάλιστα, μία που θα σας την αναφέρω, τα Ιακύνθια Υψηλών
Ιώτα, εψιλον Ιώτα, ναι, η Εκίνθια. Λοιπόν, εκεί ήταν δικιά τους η όλη ιστορία αυτή και πρωτοστατούσαν. Λοιπόν, γιατί γινόνταν αυτά, γινόνταν διότι η γυναίκα ήταν όχι μόνον σεβαστή και ιερή, αλλά ήταν ισότιμη τελείως των ανδρών. Τελείως ισότιμη των ανδρών. Όταν ενηλικιωνόταν η νεαρή κοπέλα, γινόταν η τελετή των παρθενίων, τα παρθένια. Και τότε μπορούσε να νυμφευθεί. Βεβαίως και είχε λόγο ο πατέρας και η μάνα, αλλά στη Σπάρτη ήταν τελείως ελεύθερη να επιλέξει. Έπρεπε μόνο να είναι Σπαρτιά της. Μία εξαίρεση έχουμε και την έχουμε στον πρώτο Μεσσηνιακό πόλεμο τον 8ο αιώνα, δηλαδή 740 κάτι με 720 τόσο, στον πρώτο Μεσσηνιακό, που επειδή υπήρχε λειψανδρία φρικτή, γιατί να θυμάστε ότι ο Σπαρτιάτης δεν μπορούσε να γυρίσει. Ή θα νικούσε ή θα πέθανε. Τέρμα. Λοιπόν, και επετράπει, μάλλον υποχρεώθηκαν, οι πηγές λένε ότι τις υποχρεώσανε, να επιλέξουν για να νυμφευθούν από την Αχαΐα Αχαιούς. Μην ξεχνάτε ένα πράγμα, ότι οι Σπαρτιάτες, όλη η Λακωνία, αλλά και η Τρίπολη, η Αρκαδία, μιλούσαν δωρικά. Μην το ξεχνάτε ποτέ αυτό. Οι κληρούχοι, γιατί βασίζανε ένα σύστημα όπου όλοι είχαν ξεκινήσει έτσι με το Λυκούργο, είχαν ισομοιρία, είχαν τον ίδιο κλάρο. Τι σημαίνει κλάρο? Κλήρο γης. Είχαν, αντί για λάμδα, λέγανε ρο. Λέγανε άμες δε γεσόμεθα, πολλό κάρονες. Τι πάνε να πει κάρονες? Κάλονες. Καλονί. Θα είμαστε καλύτεροι. Ρο, είχανε τέτοιες αυτές. Οι κλαρούχοι, λοιπόν, είχανε τον ίδιο ακριβώς κλήρο. Που τον παίρνανε με κλήρωση. Κλάρωση. Και ήτανε οι κλαρούχοι. Οι κληρούχοι, θα λέγαμε. Λοιπόν, πάνω εκεί βασιζόταν το πολίτευμά τους και τα πάντα. Αυτό βέβαια θα ανατραπεί. Και ξέρετε, θα φτάσει να έχει η Σπαρτιάτισσα γυναίκα, η γυναίκα της Σπάρτης, το μεγαλύτερο ποσοστό ιδιοκτησίας στη γη. Και επομένως και στην δύναμη. Είχε δύναμη και στην πολιτική και στην αυτή, επηρέαζε τα πάντα. Να δούμε όμως πώς νυμφευόνταν. Είχανε το, σας είπα, τον όρο, εκτός από μία μόνο φορά, στον πρώτο Μεσσηνιακό. Να σας πω κάτι. Αυτούς, τα παιδιά που γεννήθηκαν από αυτούς, τους είχαν υποσχεθεί ότι θα τους έδιναν το... Προσέξτε το αυτό, προσέξτε το. Το δικαίωμα του Σπαρτιάτη πολίτη. Αλλά δεν τους το δώσανε. Και αυτοί ήταν επικίνδυνοι να κάνουν στάσεις. Τους κάνανε στάσεις διάφορες. Και τους στείλανε στη Νότια Ιταλία και δημιουργήσανε μια πόλη που την λέγανε το Παρθένιον, που μετονομάστηκε μετά από την αρχαιότητα σε Τάραντα. Ο Τάραντας, λοιπόν, είναι
Η επιμειξία. Ίδιο φίλο ήταν. Απλώς θέλανε, όπως λέμε εμείς, εγώ είμαι κάτω από τα βλάκι, μου λέγε κάποιος συναδελφός μου. Εγώ είμαι κάτω από τα βλάκι. Εννοώντας είμαι από Πελοπόννησο. Εσείς από πάνω, είσαι από τη Στερεά Ελλάδα. Τι λες με ό,τι έλεγα, ας πούμε. Εμείς είμαστε καλύτεροι, εσείς. Αποκλείεται. Και κάναμε καυγά σκόπιμο για να ξαναπούμε τα ευεργετήματα των πατρών μας σε αυτή τη χώρα. Λοιπόν, ο Τάραντας λοιπόν είναι από, μην ξεχνάτε ότι οι Αραουκάνοι είναι Σπαρτιάτες, στη Χιλή. Ναι, μην το ξεχνάτε αυτό. Υπάρχει του, και μάλιστα είναι μια αυτόνομη αυτή μέσα στη Χιλή και τους δέχτηκαν. Υπάρχει σύγγραμμα του ανθρώπου που ήταν επιστήμονας, γεωλόγος και με άλλους ιστορικούς και πήρανε όλα τα ευρήματα και έγραψε αυτός ο οποίος θα γίνει και πρωθυπουργός στο ημιαυτόνομο. Έτσι, βέβαια, έχει έρθει και εδώ, τον έχουμε τιμήσει εμείς, όχι η πολιτεία. Εμείς, οι ομάδες των Ελλήνων. Να ξέρετε πάντως ότι οι Αραουκάνοι είναι Σπαρτιάτες καθαρόαιμοι. Και ου μόνον. Λοιπόν, και ότι ο Τάραντας είναι σπαρτιατική και αχαϊκή κατάσταση. Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Είχανε τις λαμπρές τελετές στα Παρθένια, όπως σας είπαμε, την ενηλικίωση. Και το πιο σημαντικό απ' όλα είναι ότι βασίζανε τον γάμο σε αρπαγή. Μία αρπαγή με τη θέληση όμως. Αλλά έπρεπε να την αρπάξουν, την κοπελιά. Με αυτόν τον τρόπο η πράξη ήτανε μεν, κρατούσε τα παλιά, αλλά να ξέρουμε ότι ήταν κοινή συνένεση. Θέλαν και οι δύο. Και είχε το δικαίωμα αυτό. Τι γινόταν λοιπόν. Υπήρχε αυτό που θα λέγαμε η προξενήτρια. Τύπης η προξενήτρια. Και στην ουσία δεν έκανε προξενιό όπως μετά, που οι Έλληνες διατήρησαν έθιμα κτλ. Αλλά έπαιρνε, όταν συμφωνούσαν την κόρη, της έκοβε τα μαλλιά και την έβαζε σε μία ψάθα πλυμένη, αρωματισμένη κτλ. Και ο νεαρός που θα ήταν σύντροφός της, αφού είχαν κάνει την πράξη, την ιερουργία γάμου, χωρίς να τη δει, ήταν συμφωνία αυτό, λοιπόν, πήγαινε, όταν τελείωνε ως νεαρός, μέχρι τα 30 του, μετά έπρεπε να συγκατοικήσει μαζί της σε ένα σπίτι. Αλλά μέχρι τα 30 του πήγαινε και ξανά φεύγε, την έπαιρνε από την ψάθα στα χέρια του, την έβαζε στην κλίνη, έμεινε λίγο μαζί της και μετά πήγαινε πάλι στην ομάδα που ήτανε στρατιώτης διαβίου μέχρι τα 30 διαβίου. Αλλά και μετά μπορούσαν να τον πάρουν, αλλά από τα 30 μπορούσε να μείνει με τη γυναίκα του. Και κάνανε και παιδιά. Και πιστέψτε με ότι πρωτοέβλεπε το πρόσωπο της γυναίκας του και το σώμα. Το σώμα μπορούσε να το ψηλαφίσει. Αλλά το πρόσωπο την έβλεπε μετά την γέννηση παιδιών. Κοιτάξτε να δείτε. Δεν τους ενδιέφερε. Τα παιδιά δεν ήταν δικά τους. Τα παιδιά ανήκαν στην πολιτεία.
Αυτό πίστευαν. Γι' αυτό και τα παίρνανε και τα εκπαιδεύανε ευθύνη της πολιτείας σε όλο το επίπεδο. Απ' την άλλη μεριά όμως, όπως μας λέει ο Πλούταρχος, δεν υπήρχε τριβή, ναι, και ήτανε την ώρα που πραγματικά αυτοί οι έφηβοι, άρενες και θύλης, είχανε μεστότητα και πληρότητα ιστρογόνων και τεστοστερώνης και επομένως ήταν πάρα πολύ θελκτική και καλή η όλη ιστορία και για την ευγονία τους. Προσέξτε τώρα. Η Σπαρτιάτισσα μπορούσε να πάρει περισσότερους του ενός άνδρες. Ήτανε πολυανδρική. Αυτό ήταν αυτό που λέμε σήμερα παρένθετη πατρότητα. Δεν μπορούσε ένα ζευγάρι να κάνει παιδιά, ο άνδρας. Μπορούσε λοιπόν αυτή για να γεννήσει να επιλέξει έναν άλλον άνδρα που είχε κάνει παιδιά. Κρατούσε τον άντρα της. Απλά ήταν αποδεκτό. Όπως μπορούσε να γίνει η ίδια να κάνει αυτό που λέμε σήμερα παρένθετη μητρότητα. Δηλαδή η ίδια να την δανείσουν σε έναν άντρα που ο ίδιος έκανε παιδιά, αλλά η γυναίκα του δεν έκανε. Και μετά τα παιδιά τα δίνανε στην πολιτεία. Δεν είχε να κάνει και τα δικά τους. Καταλαβαίνετε τι σας λέω. Γνώριζαν ποια είναι, αλλά ανήκαν στην πολιτεία. Επομένως, χωρίς αυτό να τους λέει τίποτα, γιατί ο σκοπός τους ήταν να γεννηθούν παιδιά. Τέρμα και τελείωσε. Άρα είναι στη θήλη. Δεν είχε καμιά αυτή. Επίσης. Κοιτάξτε να δείτε. Είχε τη δυνατότητα να κουμαντάρει δύο οίκους ή τρεις. Ο Πολύβιος μας λέει ότι ήταν περισσότεροι. Ο Ξενοφών μας λέει ότι μπορούσε να πάρει και δύο άνδρες, φτάνει δύο οίκους να παντρευτεί, φτάνει να πει ότι εγώ μπορώ να κουμαντάρω δύο σπίτια. Γιατί η γυναίκα παντού, όχι μόνο στη Σπάρτη και στην Αθήνα και στο άλλο πολίτευμα, ήτανε αυτή που έκανε κουμάντο, που διαφέντευε το σπίτι. Προσέξτε το αυτό. Επιπλέον, όπως κάθε Ελληνίδα, είχε απόλυτη κυριαρχία, νομή, κτίση και κατοχή, στα περιουσιακά της στοιχεία. Προσέξτε, στα δώρα ή του γάμου ή στις προσφορές του συζύγου, τα οποία ήταν αναπαλωτρίωτα παντού. Στη Δε Σπάρτη είχε δικαίωμα, αν χώριζε, και η Ελληνίδα μπορούσε να ζητήσει η ίδια να χωρίσει. Στη Δε Σπάρτη ήταν άμεση αυτή για τη γυναίκα. Είχε δικαίωμα η Σπαρτιάτισσα, εφόσον είχε παιδιά, και προσέξτε το αυτό, και σε ό,τι αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια του εγκάμου βίου. Αυτό το πήραν οι Αμερικάνοι. Λοιπόν, ήτανε καταπληκτικές οι... Έχουμε λοιπόν, να σας διαβάσω μερικά ονόματα μόνο και να σας πω ότι σε όλους αυτούς που σας ανέφερα τους συγγραφείς μπορείτε να βρείτε πολύ περισσότερα. Εντάξει, απλά επειδή πρέπει να πάω και στο 21 και τα λοιπά. Λοιπόν, προσέξτε. Ποιήτριες, δύο καταπληκτικές, οι πιο σημαντικές.
η Ανίτη, η οποία είχε τον τίτλο Θηλυκιά Όμηρος, Θήλη Όμηρος, έτσι τη λέγανε, Θηλυκιά Όμηρος. Λοιπόν, έχουμε περίπου 200 και κάτι, 240, 235, 245 θυμάμαι, πάντως 200 κάτι, στην Παλατίνη Ανθολογία που έχουν διασωθεί της Ανίτης. Η Γοργό, ξέρετε ποια ήταν η Γοργό, διάσημη, η γυναίκα του Λεωνίδα. Τα λες και ανατριχιάζεις, έτσι. Λοιπόν, η Τιμήχα, εξέχουσα μαθηματικός και έχει διασωθεί. Ήτανε πολλές, γιατί τις αναφέρει η Τιμήχα στο έργο, αλλά δεν έχουν διασωθεί. Το δικό της έχει διασωθεί φίλοι οι αριθμοί. Δηλαδή, προσφυλής με εξοικείωση αριθμοί το έργο της. Η Αρχιδάμια, σχεδόν η πράξη της βυθίζεται αυτή ήταν η αίρια της Δήμητρος, Σπαρτιάτισσα, βυθίζεται στην προϊστορία σχεδόν. Επίσης υπήρχε μια αρχιδάμια, Σπαρτιάτισσα αρχόντισσα, η οποία διεκρίθη στον αγώνα εναντίον του Πύρου, όταν πήγαινε κυριεύσει την... η Δαμαρτία, ξέρετε τι έκανε αυτή, σκότωσε με τέρια της στα χέρια τον Ρυψασπή γιο της. Και καλά τον έκανε. Η Θεανό. Τι έκανε αυτή. Έβαλε πρώτη το λίθο στο ναό της Χαλκίδικου Αθηνάς, όταν χαρακτηρίστηκε προδότης ο γιος της να ξεπουλήσει την Ελλάδα στους Πέρσες. Έχουμε την κρατησίκλια που έχει διακριθεί σε πάρα πολλά αυτά και τα λοιπά. Λοιπόν, αυτά. Αυτά για την αρχαιότητα. Αν μου κάνετε ερωτήσεις, θα πω κι άλλα. Αλλά πρέπει να πάω στην... έχουμε αναφορές από το... καθ' όλη τη διάρκεια της τουρκοκρατίας. Που δεν, δηλαδή έχουμε από το 1500, από το 1600, 1600, που κυρίως στη Μάνη και στις γύρω περιοχές ήταν αδύνατον να υποταχθούν στους Τούρκους. Αδύνατον. Αδύνατον. Ούτε και στον Ιμπραήμ δεν υποταχθήκανε. Χάρη όμως ιδιαίτερα, ιδιαίτατα για τον Ιμπραήμ, στις Μανιάτισσες. Λοιπόν, να πω μια καταπληκτική, την Μανιάτισσα από την οικογένεια Γερακάρη, η οποία όταν... όλη η Ελλάδα, οι Κρήτες, οι Μανιάτες, οι Πελοποννήσοι, οι Σπαρτιάτες και από το αυτό επαναστατούσανε. Σούλη αυτό και τα λοιπά, καθ' όλη τη διάρκεια. Έχει υπολογιστεί ότι στα παρά 30, 400 χρόνια σκλαβιάς, παρά 30. Ναι, είναι 368-70. Γινόταν μία επανάσταση με μέση στατιστική συχνότητα, προσέξτε, μέση στατιστική συχνότητα ανά 4 μήνες. Και μετά μας λένε, μας είπε το υπερσύστημα, ήμασταν 400 χρόνια σκλαβωμένοι και έχουμε αλλοιωθεί.
με μέση στατιστική συχνότητα ανά 4 μήνες. Λοιπόν, σε μια επανάσταση τέτοια που ζήτησαν οι Τούρκοι, ο Σουλτάνος, τη βοήθεια ενός διασύμου πειρατή που λιμενόταν το Αιγαίο, μιλάμε τώρα για το 1667. Και αυτός λεγότανε Μπαμπάς, Χασάν Μπαμπάς. Αυτός προσπάθησε να καταστήλει την επανάσταση στην Κρήτη και στη συνέχεια στη Μάνη. Αν δε, εκεί έχουμε τη Μανιάτισσα, τη Γερακάρενα, η οποία μάμπησε τις γυναίκες και τους τσάκισαν με πέτρες, με αυτά τους βουλιάζαν τα πλοία που μόλις βγήκανε με τα δρεπάνια θερισμού και τέτοια. Μπορείτε να το διανοηθείτε. Να πω κι άλλη μία από το 1790, στη μάχη της Καρδαμίλης. Εκεί αναφέρονται περισσότερες. Υπήρχαν δύο αδερφοί ομογενείς που είχαν πάει, Στεφανόπουλοι λέγονται, οι οποίοι έχουν σαν τους περιηγητές, και εκείνοι γράφουν, αλλά ήταν και εκείνοι αυτόπτες μάρτυς. Λοιπόν, προσέξτε. Η Θεοχάρη βοηθούσε το γιο της και όταν εκείνος πληγώθηκε θανάσιμα, του άρπαξε το όπλο και ούτε νοιάστηκε για να τον κάνει, του είπε «Κοιμήσου, γιέ μου, είμαι εγώ στη θέση σου» και συνέχισε μέχρι που... Λοιπόν, η Ελένη που έβγαλε τη σφαίρα, μας τα λένε αυτοί αυτά που ήταν αυτόπτες, έβγαλε τη σφαίρα από τον μπράτσο του άντρα της και του την έδωσε να την ξαναβάλει στο αυτό για να την... «Στήλ τι του είπε πίσω!» Έτσι ακριβώς του είπε. Μία Παρασκευή, μας λέει, που με τα δόντια της προσπαθούσε να κρατήσει μια τουρκική γαλλιώτα, δεν ξέρω τι είναι η γαλλιώτα, έτσι το βρήκα όμως στη βιβλιογραφία. Ναι, σαν άλλος κυνέγυρος, ναι. Δεν ξέρω τι είναι αυτή η γαλλιώτα τουρκική. Αλλά προφανώς θα είναι κάτι πολεμικό. Όπως είναι η ναυαρχίδα, ας πούμε. Σε όλη τη διάρκεια της τουρκοκρατίας υπάρχει αυτό καταγεγραμμένο από περιηγητές και από Έλληνες. Και ο Κόκκινος και η Λυπητά να φέρουν, που ψάχνανε όταν λαβωνόταν στις επαναστάσεις τους τα ρούχα των ανδρών για να δουν αν η τρύπα της σφαίρας ήταν από μπροστά ή πίσω, και αν ήταν από πίσω τους καταργιόταν και τους ξέχναγαν, και αν ήταν από μπροστά ήτανε τα μυρολόγια τα μανιάτικα που... Αντί να θλίβουν, έχω ακούσει, είναι η ποίηση, και αυτά βγαίνουν εκεί, έτσι, και είναι και... Δίνανε κουράγιο και ήταν και μάθηση για τους επιγόνους εκεί, έτσι, για την ανδρεία τους. Όταν κηρύχθηκε η Επανάσταση το 1821, οι γυναίκες της Λακωνίας πολέμησαν, να ξέρετε ένα πράγμα, σε όλα τα μέρη της Πελοποννήσου, στην Κρήτη, στην Ήπειρο, στη Θεσσαλία, στην Εύβοια, σε νησιά, ήτανε, πώς να σας πω, ηρωίδες.
σπαρτιάτισες κυρίως και μανιάτισες. Ας δούμε μερικά. Να έχω σημειώσει. Καστανιά, Δυρό, Βέργα Αλμυρού, Δεσφίνα, Βαλτέτσι, Τριπολιτσά, Τρίκορφα, Εύβοια, Πέτα πάνω στην Ήπειρο, παντού μέχρι τη Μακεδονία. Και άλλες λαβώθηκαν, άλλες και χάσαν τη ζωή τους, άλλες πιάστηκαν εχμάλωτες και κατέληξαν στα σκλαβοπάζαρα της Αιγύπτου κτλ. Κι όσες επέζησαν, λυπάμαι που το λέω, είχανε την εγκατάλειψη της βασιλικής δυναστείας και πριν των προδοτών Κουντουριώτη, Μαυροκορδάτου και Κολέτη. Ενώ θα σας πω για μια ηρωίδα, την Σπαρτιάτισσα, την Σταυριάνα Σάδενα, μητέρα τεσσάρων παιδιών, που ανέλαβε στη θέση του άνδρα της όταν χείρεψε, προκαλεί και σήμερα το θαυμασμό η γενναιότητα και το τι έκανε, όπου πολέμησε μέχρι το τέλος, μέχρι που σταμάτησε και το 28 ορίστηκε στο κομμάτι μέχρι παγασιτικό αμβρακικό η απελευθέρωση της Ελλάδος. Αυτό ήταν το όριο, η μεγάλη προδοσία αυτούνων. Λοιπόν, και ζήτησε μια συνταξούλα για να είχε χάσει τα πάντα. Δεν της το ενέκριναν και ο Καποδίστριας της έβγαλε σύνταξη. Ξέρετε, ο Καποδίστριας δεν έπαιρνε το μισθό του. Τον έδινε σε συντάξεις ή έφτιαχνε πράγματα. Δηλαδή τον τσοντάριζε στην προσωπική του περιουσία που είχε από το αυτό. Λοιπόν, και τις έβγαλε ο Καποδίστριας και τις έδωσε και το βαθμό. Του συνταγματάρχη. Και όταν σκοτώθηκε ο Καποδίστριας, έχασε την αυτή. Οι άνθρωποι που ξέρανε τον ηρωισμό της, της πηγαίνανε ένα πιάτο φαγητό και κάνανε έρανο για να τη θάψουν. Δεν είχε τη φιλοτιμία ούτε καν την κηδεία της να κάνει αυτή η αισχρή πολιτεία. Συγγνώμη. Λοιπόν, άμα θέλετε πάρτε φραντζί, κόκκινο και λοιπούς για να δείτε. Ή διαβάστε τους ξένους περιηγητάς. Πανωρέα Βουζίκη. Ήτανε σε αυτές τις δρεπανηφόρες που σας είπα. Που δεν επέτρεπαν σε κανέναν. Είτε κουρσάρος ήτανε, είτε Ιμπραήμ ήτανε να πατήσει τα χώματα. Η κόρη του Ξακουστού, κλέφτη Ζαχαριά, η Κωνσταντίνα Ζαχαριά, κλέφτης και η ίδια, τι έκανε. Κατέλαβε το Λεοντάρι, σκότωσε το διοικητή τον Οθωμανό, κατέβασε την Μισέλινο και ανέβασε μια δικιά του σημαία που είχαν φτιάξει, που ήταν ένα λευκό πανί με ένα γαλάζιο ισοσκελή σταυρό.
Ο ισοσκελής σταυρός είναι αρχαίο ελληνικό σύμβολο του ηλίου. Και αυτό είναι ισοσκελές. Γι' αυτό και τον πήγανε στην γύρω-γύρω. Στο να σου πω, έχουμε τον Πουκεβίλ εδώ, που μας τα λέει, περιηγητής. Και το λέω αυτό γιατί αυτός μας δηλώνει ότι ήταν αυτό από τις Μάρτης και μας δίνει πολλές πληροφορίες. Στο να σου πω, λοιπόν, τι κάνανε. Οι Τούρκοι είχαν συλλάβει, που τους πολιορκούσαν οι Έλληνες, είχαν συλλάβει μερικούς μανιάτες και τους είχαν περάσει στη σούφλα με το κεφάλι κάτω και τους είχαν βάλει στα αυτά να τους βλέπουν τι θα πάθουν για την, και εκείνη. Και οι άντρες λιγάκι ήτανε, τους αποκεφαλίζαν και βάζαν τα κεφάλια τους σε κοντάρια. Μόλις το είδαν αυτό οι μανιάτισες, ήταν ένα παρατημένο κανόνι. Πήγανε και το περάσανε, το ζαλωθήκανε και το περάσανε και το πήγανε και ψυχώσανε και τους κατέλαβαν και τους σφαγιάσανε τους Τούρκους. Επίσης, να ξέρετε ότι οι μανιάτισες μπήκανε πρώτες τιμητικά στην Καλαμάτα. Έτσι, το 23 Μαρτίου, που η Επανάσταση που κηρύχθηκε 17 Μαρτίου, πολιόρκησε την Καλαμάτα, πήρε τα όπλα και μας κατηγορούν μερικοί Έλληνες, πανεπιστημιακοί ιστορικοί, ότι κάναμε διάφορα εγκλήματα, τους φαγιάσαμε, τους Τούρκους της Καλαμάτας και τους πήραμε τα όπλα. Πρέπει να πάρουμε μερικούς, να τους βάλουμε, να πάρουν αυτό που θέλουν, γιατί αυτό θέλουν. Είναι πόρνη στην ψυχή και στο μυαλό. Πριν είναι προδότες και πλαστογράφοι της ιστορίας μας και των δικαίων μας. Συγγνώμη. Οι γιατροί μου είπανε να εξεγείρωμαι γιατί θα πάθω καρκίνο αν τα καταπίνω. Πάλι θα πάθω κι άλλο. Και δεν πρέπει να τα καταπίνω. Λοιπόν, ξέρετε τι είναι να σύρεις, να πας να βρεις και να περάσεις από λαγκάδια και να ανεβάσεις αυτό στη Μονεμβασιά, στο κάστρο Κανόνι. Λοιπόν, Πανωρέα Βοζίκη, στις Δερπανηφόρες, το είπαμε. Κωνσταντίνα Ζαχαριά, το είπαμε. Μην ξεχάσω να πω ότι έχουμε βρει λακώνισες γυναίκες. Σπάρτη, Μάνη, από όλα τα μέρη που σας είπα, σε όλα τα μέρη της Ελλάδος να πολεμάνε. Ιωάννα Γιατράκου Ροζάκη, μανιάτισσα, με 4 παλικάρια και το γιο της, κατάφερε να αποκρούσει τον Ιμπραήμ στη δεύτερη προσπάθειά του να υποτάξει τη Μάνη. Με 4, το γιο της και αυτή. Δεν μπόρεσε ο Ιμπραήμ να ανεβεί στη δεύτερη προσπάθειά του. Υπάρχει η πρωτομή της στην κουρτσούνα της Λακωνίας. Έτσι το βρίσκω. Πολυξένη Καβάκου. Μετήχε σε αρκετές μάχες και εχμαλωτίστηκε και πέθανε εχμάλωτη στο Κάιρο. Ανδρονίκη Στάρκου, αυτή πολέμησε με τον Κολοκοτρώνη
και ήταν πρωτοστατούσε στην άλωση της Τριπολιτσάς. Μετά μπήκε στην, από τις διαταγές του Μιαούλη, στην Αχαΐα και διακρίθηκε στη ναυμαχία της Πάτρας. Εκεί ανεγνώρισε το γιο της Εξωμότη. Μετά πήγε στο Χαϊδάρι, υπό τον Φαβιέρο. Πήγαινε εκεί και πολέμαγε. Πληγώνεται πάρα πολύ σοβαρά, αλλά επειδή ήταν λακώνισσα, πανέμορφη, διεσώθη από ένα Γάλλο στρατιώτη και την περιέθερψε και έγινε καλά. Προσέξτε, υπήρχαν φιλέλληνες που είχαν έρθει και πολεμούσαν. Υπάρχει ένα μυθιστόρημα του Ιουλίου Βέρν, οι πειρατές της Καραϊβικής, που είναι κεντρικό πρόσωπο σε αυτό το μυθιστόρημα, εμπνευσμένο από αυτή. Το έργο του Ιουλίου Βέρν, οι πειρατές της Καραϊβικής. Μια άλλη γερακαρίνα, που τη βρήκαμε από παλιά, θα είναι στη θέση του πεθαμένου γιού της και τέλος η Λουίτζα Σταθάκου, που θα σκοτώσει τον Αιγύπτιο που την κρατούσε αγμάλωτη και με τάρματά του, με τα ίδια του τάρματα θα τον σκοτώσει. Και θα τα πάρει και θα περάσει στο στρατόπεδο των Ελλήνων και θα πολεμάει συνέχεια μέχρι που θα πεθάνει το 1864, 67, 64 ετών. Και αυτή επιζήσασα πικραμένη και εγκαταλελειμμένη από την αγνώμονα ελληνική πολιτεία. Φίλοι και φίλες, να ξέρουμε ένα πράγμα. Έχω γράψει εδώ και θέλω να τα πω. Υπάρχει ένας από τους ξένους περιηγητές, ο Τζον Μόριτς, ο οποίος έμπλεος θαυμασμού περιγράφει και λέει ότι αυτό το θαύμα των Ελλήνων είναι αποτέλεσμα των Ελληνίδων, μανάδων, γυναικών κλπ. Και κυρίως της λακώνησσας γυναίκας, Σπάρτη Μάνη. Αν έχουμε επιβιώσει, γιατί έχουν αλλοιωθεί παλιά έθνη, αν εμείς έχουμε επιβιώσει, αυτό το οφείλουμε κυρίως στις Ελληνίδες και κυρίως σε μερικά μέρη όπως Σπάρτη, Μάνη, Σουλιώτισσα, Μεσολογγίτισσα, Χιώτισσα και στη Μονή επάνω, που την έχουν δώσει στη Βόρεια Μακεδονία. Στα Σκόπια λέει, είναι συμπαθάτε μου που δεν θυμάμαι, Μονή. Μελένικου. Στη Μονή Μελένικου. Με τον αγώνα
Και εκεί, στις γυναίκες, θέλω να σας ευχαριστήσω που είστε εδώ, παρόλη την ημέρα που όλος ο κόσμος λείπει. Εμείς τα είχαμε... Ήταν η δασκάλα στο Μελένικο, νομίζω, που της... Μπράβο γι' αυτό φέρατε, θα υπονοείτε... Έχω δώσει διδακτορικό και ήμουν επιβλέπουσα για το Μελένικο. Θέλετε να σας πω κάτι? Και είμαι στη διάθεσή σας να το ψάξετε. Να το ψάξετε και να με καλέσετε εδώ και εγώ δηλώνω ότι δημόσια, καταγράφετε, δημόσια θα κάνω δήλωση αν σας λέω ψέματα. Οι συνάδελφοι στη Θεσσαλονίκη παριτούντο αρνήθηκαν να το περάσουν το διδακτορικό. Το βρήκανε, λέει, πολύ εθνικιστικό. Να ξέρετε ότι τα πανεπιστήμια μας, σε ό,τι αφορά τις θεωρητικές επιστήμες, αυτό που λέμε humanities, τρομάρα μας. Προσέξτε με. Είναι φωλιά προδοτών, ανθελήνων, πλαστογράφων της ιστορίας και του έθνους μας. Έλληνες πανεπιστημιακούς αυθεντικούς θα βρείτε στο καθαρό science. Όχι όλους, αλλά εκείνοι υπάρχουν και είναι οι περισσότεροι. Όταν λέω καθαρό science, εννοώ αυτό που λέτε εσείς θετικές επιστήμες. Φυσική, μαθηματικό, χημεία, βιολογία, ιατρική. Εκεί. Και εμένα ομότιμοι αυτοί με κάνανε, δεν με έκανε το τμήμα μου. Καλύτερα. Γιατί είμαι ομότιμος του Πανεπιστημίου και όχι του τμήματος. Λοιπόν, να το ξέρετε αυτό. Σας ευχαριστώ.